Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η έκδοση του πενταετούς ομολόγου από την κυβέρνηση Τσίπρα ολοκληρώθηκε και η συγκρίση με την προηγούμενη έκδοση το 2014 επί κυβερνήσεως Σαμαρά είναι αναπόφευκτες. Όπως αναφέρουν κλιματιστηριακά στελέχη στο insider.gr, το ομόλογο Τσίπρα είναι πράγματι πιο επιτυχημένη έκδοση, αφού κοστίζει λιγότερο στο δημόσιο, αν και πρόκειται για δύο διαφορετικές εκδόσεις σε διαφορετικές χρονικές και οικονομικές συγκυρίες που δεν επιδέχονται άμεση σύγκριση. Τονίζουν ωστόσο καταλήγοντας πως κατορθώσαμε να επιστρέψουμε δοκιμαστικά στις αγορές μετά από δύο χρόνια θρίλερ, με αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις για την παραμονή της χώρας στο ευρώ, εκτείναξη των σπρέτ των ελληνικών ομολόγων και πολλά δισεκατομμύρια νέων μέτρων στις πλάτες των Ελλήνων. Την έντονη ανησυχία τους για τον ρυθμό με τον οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ διατυπώνουν στο insider.gr ευρωπαϊκές πηγές προσκύμενες στη διαπραγμάτευση. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων βρίσκεται εξαιρετικά πίσω και αυτό προκαλεί έντονη δυσφορία στους κύκλους των Ευρωπαίων εταίρων, να αναφέρουν χαρακτηριστικά. Χρειάζεται εφαρμογή των συμφωνηθέντων και αυτό απαιτεί σημαντική δουλειά, διαμηνύουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας πως δεν αρκεί να υλοποιηθούν μόνο όσα συμφωνήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και όσες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια που εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα. Μεγάλη πρόκληση για όλους μας όταν ταξιδεύουμε ως τουρίστες στο εξωτερικό είναι όχι μόνο να καταφέρουμε να μάθουμε έστω και κάποιες λίγες λέξεις στην τοπική γλώσσα, αλλά και να μάθουμε να τις προφέρουμε σωστά. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν τουρίστα είναι ο δαίμονας της προφοράς που το κάνει να λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα από εκείνα που έχει πρόθεση να πει ή θεωρεί ότι λέει. Χάρη στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στον διαφορετικό τρόπο εκμάθησης που επιθυμεί το κάθε άτομο, ο καθένας από εμάς μπορεί να μάθει μια νέα γλώσσα ή τουλάχιστον να πάρει μια ιδέα πριν το ταξίδι του. Θα εκπλαγείτε πόσο απλό μπορεί να γίνει. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνα κυμαίνει 842,45 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,12%. Σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.